Γεια σας, λέγομαι Μαρία Βαρδαξή και σήμερα είμαι εδώ για να φτιάξουμε μαζί ένα χριστουγεννιάτικο κορμό σοκολάτας. Ο κορμός έχει τρεις παρασκευές. Θα ξεκινήσουμε από την επικάλυψη σοκολάτας που χρειάζεται να μπει στο ψυγείο για να παγώσει. Για την επικάλυψη σοκολάτας θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. 140 ml γάλα πλήρες, 240 ml κρέμα γάλακτος, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 220 γραμμάρια κουβερτούρα, 75 γραμμάρια βούτυρο και 120 γραμμάρια γλυκόζη. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος και τη γλυκόζη ώστε να πάρουμε μια βράση. Έχουμε αποσύρει το μείγμα από τη φωτιά και τώρα θα προσθέσουμε το βούτυρο και την ψιλοκομμένη κουβερτούρα μας. Τώρα θα μεταφέρουμε το μείγμα μας σε ένα κρύο μπολ και θα το χτυπήσουμε με ραβομπλέντερ για να πήξει. Χτυπήσουμε με το ραβδομπλέντερ, μετά το πάμε στο ψυγείο ώστε να παγώσει και να γίνει παχύρευστο. Τώρα θα προχωρήσουμε στη δεύτερη παρασκευή που είναι το παντεσπάνι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 6 κρόκι αυγών, 25 γραμμάρια κακάου, 60 γραμμάρια αλεύρι, 6 ασπράδια, 100 γραμμάρια ζάχαρη συν 50 γραμμάρια ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι και άχνη ζάχαρη για την πεσέτα. Τώρα θα ξεχωρίσουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Τώρα θα χτυπήσουμε τα σπράδια για να τα κάνουμε μαρέγκα και θα ρίχνουμε σταδιακά μέσα τα 50 γραμμάρια ζάχαρης. Όταν αρχίσει να σφυρίζει το ασπράδι, αρχίζουμε να ρίχνουμε σταδιακά τη ζάχαρη. Θα μεταφέρουμε το ασπράδι σε ένα καθαρό μπολ, γιατί θα χρειαστεί να χτυπήσουμε τα υπόλοιπα. Τώρα θα χτυπήσουμε τους κρόκους και τη ζάχαρη. Προσθέσουμε μία πρέζα αλάτι, το κοστινισμένο αλεύρι και το κοστινισμένο κακάο. Και τώρα συνεχίζουμε το χτύπημα. Το μείγμα αυτό είναι έτοιμο. Με τη βοήθεια της Μαρίς παίρνουμε λίγο από το ασπράδι, το προσθέτουμε στο μείγμα με το κακάο και ανακατεύουμε για να γίνει πιο αεράτο μέχρι να προσθέσουμε και το υπόλοιπο ασπράδι. Προσθέτουμε άλλη μία δόση από το ασπράδι μας, ανακατεύουμε ελαφρώς και όταν το απορροφήσει προσθέτουμε και όλο το υπόλοιπο. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στον αέρα στους 160 και παίρνουμε ένα ταψί και τοποθετούμε μέσα του μία λαδόπολα. Τώρα θα ρίξουμε στο ταψί το μείγμα μας.
Απλώνουμε με μία μαρίζωση να πάει σε όλο το ταψί μας. Προσέχουμε να έχει παντού το ίδιο πάχος όσο μπορούμε. Και τώρα ψήνουμε στο φούρνο για 12 λεπτά. Όσο ψήνεται το παντεσπάνι μας, εμείς θα πάρουμε μία πεσέτα και θα πασπαλίσουμε πάνω άχνη ζάχαρη, ώστε όταν βγει από το φούρνο το παντεσπάνι μας, θα τον αποδογυρίσουμε στην πεσέτα και θα το ρολάρουμε για να είναι εύκολο να γίνει μετά ο κορμός. Ρίχνουμε αρκετή ποσότητα από άχνη, ώστε να μην κολλήσει το παντεσπάνι μας πάνω στην πεσέτα. Το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο. Με τη βοήθεια ενός μαχαιριού, αν έχει ακουμπήσει τα τυχώματα, το ξεκολλάμε. Και τώρα θα το αναποδογυρίσουμε. Στην άχνη ζάχαρη. Τώρα θα το ρολάρουμε στην πεσέτα, ώστε να πάρει τη φόρμα που θέλουμε και θα το αφήσουμε στην άκρη να παγώσει καλά μία μισή ώρα. Τώρα θα χτυπήσουμε για τη γέμιση του κορμού 500 ml κρέμα γάλακτος, φυτική καλύτερα, και θα προσθέσουμε για γεύση λίγη μαρμελάδα φράουλα. Τώρα θα τη χτυπήσουμε. Όταν η κρέμα μας είναι έτοιμη, ρίχνουμε μέσα 2 κουταλιές της σούπας περίπου μαρμελάδα φράουλα και ξαναχτυπάμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να απλώσουμε στο παντεσπάνι μας την κρέμα μας. Έχουμε απλώσει την κρέμα μας και είμαστε έτοιμοι να ρολάρουμε το παντεσπάνι για να του δώσουμε τη μορφή του κορμού. Το κόβουμε περίπου λίγο πάνω από τη μέση, διαγώνια, ώστε να σχηματιστεί το σχήμα του κορμού. Απλώνουμε από πάνω τη σοκολάτα. Ρίχνουμε και λίγη άχνη ζάχαρη για να γίνει χιονισμένος ο κορμός μας και είναι έτοιμος. Καλά και γλυκά Χριστούγεννα σε όλους!